Και πάμε να περάσουμε στην επόμενη συνταγή μας για σήμερα. Θα φτιάξουμε μία μακαρονάδα high protein με σπαράγγια. Τα σπαράγγια γενικά τα χρησιμοποιούμε είτε σε ομελέτες, είτε συνοδευτικά για κάποιο κρέας. Δεν έχουμε συνηθίσει να είναι ο πρωταγωνιστής μίας συνταγής. Και σήμερα θα είναι. Γιατί θα φτιάξουμε τα πιο νόστιμα, θρεπτικά και υγιεινά ζυμαρικά που έχετε δοκιμάσει. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη healthy μακαρονάδα με σπαράγγια, high protein, θα χρειαστούμε 400 γραμμάρια σπαγκέτι high protein μέλισσα, 2 με 3 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι, 1 σκελίδα σκόρδο, 1 κουταλιά της σούπας θυμάρι, 10 γραμμάρια ginger, 500 γραμμάρια σπαράγγια, 150 γραμμάρια τυρί κρέμα light, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι δυόσμο, 1 τέταρτο από 1 ματσάκι βασιλικό, αλάτι, πιπέρι και ξύσμα από 2 lime. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φύλλα δυόσμου, φύλλα βασιλικού, πιπέρι και ένα κουταλάκι του γλυκού ελαιόλαδο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι επειδή τα ζυμαρικά μας χρειάζονται 7 λεπτά για να βράσουν, σε 7 λεπτά θα είναι έτοιμη και η συνταγή μας. Μπορούμε? Μπορούμε. Σε 7 λεπτά από τη στιγμή που ρίξω τα ζυμαρικά μέσα στην κατσαρόλα, σας υπόσχομαι ότι το φαγητό θα είναι έτοιμο και θα είναι πεντανόστιμο και πάρα πολύ γευστικό. Να σας πω ότι σε αυτή τη συνταγή χρησιμοποιώ σπαγκέτι high protein μέλισσα. Πρόκειται για μια σειρά ζυμαρικών με 50% περισσότερη πρωτεΐνη, τα οποία σχεδιάσαμε μαζί με τη μέλισσα και είναι ιδανικά για όσους προσέχουν τη διατροφή τους. Έτσι, η πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε στο φαγητό μας υπάρχει ήδη στα ζυμαρικά μας και δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε τρόπους για να βάλουμε έξτρα πρωτεΐνη στο φαγητό. Κοτόπουλο, σολομό και όλα τα υπόλοιπα. Τα ζυμαρικά μας από μόνα τους φτάνουν. Λοιπόν, χρειαζόμαστε μία συσκευασία, το νερό μου βράζει στην κατσαρόλα, θα προσθέσω ελάχιστο αλάτι. Εδώ. Και τα ζυμαρικά μας πάνε μέσα. Εδώ. Ανοίγουμε. Και αφήνουμε μέσα. Εν τω μεταξύ, επειδή οι έξτρα πρωτεΐνη που έχουν είναι από βρώμη, σου βγάζουν μία γεύση πραγματικά από ξηρούς καρπούς, δημητριακά, είναι πραγματικά πάρα πολύ γευστικά. Το φανταστικό με αυτά τα ζυμαρικά είναι πρώτα η γεύση και μετά η πρωτεΐνη. Λοιπόν, ανακατεύουμε λίγο στην αρχή εδώ πέρα και ξεχνάμε τα ζυμαρικά μας. Τώρα, πάμε να συνεχίσουμε με τη συνταγή μας. Θέλουμε ένα wok ή μεγάλη τηγανάρα πάνω στη φωτιά να αρχίζει να καίει. Εδώ και κρεμμυδάκι. Δεν χρειάζεται να το ψιλοκόψετε. Κάντε το φετούλες ωραίες και θέλουμε ελαιόλαδο. Περίπου 2 με 3 κουταλιές ελαιόλαδο στο τηγάνι μας. Εδώ. Και καθώς είναι κρύο το τηγάνι, ρίχνουμε μέσα το κρεμμύδι γιατί θέλουμε να μαλακώσουμε το κρεμμύδι. Οπότε ρίχνουμε το κρεμμύδι μέσα και σιγά σιγά αυτό θα αρχίζει να μαλακώνει και να γίνεται ωραίο. Μαζί με το κρεμμύδι θα προσθέσω και μία σκελίδα σκόρδο. Και βέβαια θέλουμε μυρωδικά. Θυμαράκι, μπόλικο, μας αρέσει, τρελαινόμαστε. Και μαζί με το θυμάρι τώρα, στο τέλος θα ρίξουμε και μπόλικο, δυόσμο και βασιλικό. Λοιπόν, το θυμάρι πάει μέσα. Αρχίζει να αρωματίζει το λάδι μας μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Και προαιρετικά, άμα θέλετε, έχω λίγο ginger. Σας αρέσει το ginger? Ναι, και εμένα μου αρέσει. Γιατί θα μου δώσει αυτή τη σπιρτάδα, έτσι, αυτό το κάψιμο που θέλω στη συνταγή μου. Θέλω λίγο να είναι spicy η συνταγή, αλλά λίγο. Και ουσιαστικά να μας βγάζει αυτή την υπέροχη γεύση και το άρωμα που μας βγάζει το ginger. Οπότε, τρύπω λίγο ginger μέσα. Ωραία, μυρίζει υπέροχα. Θυμάρι, σκόρδο, κρεμμύδι. Το φαγητό θα είναι πεντανόστιμο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην είναι. Λοιπόν, πάει και το τζίντζερ μέσα. Ανακατεύουμε τα ζυμαρικά μας. Ανακατεύουμε λίγο και το κρεμμύδι με το σκόρδο και το θυμάρι. Και κοιτάξτε εδώ. Χαμηλώνω λίγο τη φωτιά. Γιατί θέλω να μαλακώσουν, να δώσουν τη γεύση μέσα στο λάδι. Και τώρα, όση ώρα σοτάρουμε το κρεμμύδι με το σκόρδο, ήρθε η ώρα να ετοιμάσουμε τα σπαράγγια. Πώς ετοιμάζουμε τα σπαράγγια? Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, το σπαράγγι έχει ένα τρυφερό μέρος και ένα σκληρό μέρος. Το σκληρό μέρος βρίσκεται κάτω και το τρυφερό πάνω. Το σημείο που σπάει το σπαράγγι από μόνο του μας δείχνει και από πού αρχίζει το τρυφερό μέρος προς τα πάνω. Οπότε πιέζουμε εδώ πέρα το σπαράγγι και βλέπουμε πού σπάει. Εδώ πέρα που σπάει είναι τρυφερό και εδώ πέρα είναι σκληρό, είναι το ξύλο από κάτω που υπάρχει στο σπαράγγι. Οπότε για να μην σπάμε το καθένα ξεχωριστά, βάζουμε τα σπαράγγια δίπλα-δίπλα, βλέπουμε το ένα που έχει σπάσει και κόβουμε όλα τα υπόλοιπα.
Αυτά εδώ πέρα είναι πολύ ωραία να τα χρησιμοποιήσουμε για να κάνουμε ένα ζουμό λαχανικών, αλλά δυστυχώς στο φαγητό μας δεν μπορούμε να τα προσθέσουμε. Τώρα, πάμε να ελέγξουμε άμα τα σπαράκια μας είναι εντάξει να τα χρησιμοποιήσουμε κατευθείαν όσο έχουν ή θέλουν μία μικρή επεξεργασία. Γενικά είναι πολύ εύκολο. Καταλαβαίνουμε κατευθείαν από τη φλούδα. Με η φλούδα νιώθουμε ότι είναι χοντρή και ότι γενικά είναι δύσπεπτη. Το μόνο που θα κάνω είναι, μας βοηθάει πάρα πολύ μια φόρμα του κέικ, γιατί εδώ πέρα είναι πολύ δύσκολο να καθαρίσουμε τα σπαράκια. Βάζουμε πάνω στη φόρμα του κέικ, εδώ πέρα, και ουσιαστικά θα βγάλω το κάτω-κάτω μέρος από τη φλούδα. Εδώ, αυτό. Συνεχίζουμε ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Και εδώ. Τα σπαράγγια είναι εκλεκτά και κομψά. Θεωρούνται μάλιστα ο αριστοκράτης των λαχανικών. Περιέχουν σε μεγάλο ποσοστό νερό, μεταλλικά στοιχεία, βιταμίνες B και C, ενώ έχουν ελάχιστη περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες και λίγες θερμίδες. Το κρεμμυδάκι μου γίνεται, τα ζυμαρικά μου θέλουν άλλα 2-3 λεπτάκια για να είναι έτοιμα και έτσι όπως είναι τα σπαράγγια θα τα κόψω στα 3. Εδώ. 1, 2, 3. Και εδώ. 1, 2, 3. Θα κόβω πλάγια για να φαίνονται έτσι πιο ωραία. 1, 2, 3. Τέλεια. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι να ρίξω τα σπαράγγια μαζί με τα ζυμαρικά μέσα. Αφού έχω νεράκι που βράζει, θέλουν μόλις 2 λεπτάκια βράσιμο. Οπότε μαζί με τα ζυμαρικά θα είναι έτοιμα και τα σπαράγγια. Και το κρεμμύδι μου εδώ πέρα έχει αρχίσει να καραμελώνει και να γίνεται ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Κοιτάξτε εδώ. Είναι φανταστικό. Τώρα, πάμε να ολοκληρώσουμε λίγο τη σάλτσα μας μέσα στο τηγάνι, γιατί θα κάνουμε μία σάλτσα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι λίγο τυρί κρέμα light. Εδώ. Και. Κοιτάξτε τι θα κάνω. Θα πάρω μία τρυπητή κουτάλα και όπως είναι, βλέπετε ότι τα σπαράγγια μένουν πάνω-πάνω. Πήρανε μία βράση, κάναμε αυτό που θέλαμε ακριβώς να κάνουμε και τα ρίχνουμε μέσα στο τηγάνι μαζί με τα κρεμμύδια. Θέλουμε να τα σοτάρουμε λίγο μαζί με το λαδάκι, μαζί με τα κρεμμύδια. Θα πάρουν και αυτά έτσι μία σοταρισμένη γεύση. Όπως βλέπετε, έχω κόψει διαφορετικά σχήματα τα σπαράγγια για να γίνει ακόμα πιο δελεαστικό. Κοιτάξτε εδώ. Φανταστικό. Τώρα, θα προσθέσω μέσα στο τηγάνι το τυρί κρέμα. Και 3 κουταλιές από το νερό που βράζει. Εδώ. 1, 2, 3. Εδώ. Ανακατεύω λίγο να διαλυθεί το τυρί κρέμα και να μου φτιάξει μία σαλτσούλα. Νεράκι, κυρίες και κύριοι. Το νεράκι που βράζουμε τα ζυμαρικά. Έχει το άμυλο μέσα για να μπορέσει να δέσει σάλτσα. Κοιτάξτε εδώ. Το βλέπετε. Και το μόνο που χρειάζεται τώρα είναι να παντρέψουμε τα ζυμαρικά με αυτή την υπέροχη σάλτσα. Θα σουρώσω τα ζυμαρικά μου. Μαναγία μου. Και έτσι όπως είναι ακόμα ζεστά, καυτά, θα πάρω και θα τα ρίξω μέσα. Κοιτάξτε εδώ. Μία σάλτσα αλλά κρέμ σε μόλις 7 λεπτάκια. Όσο σας υποσχέθηκα. Κοιτάξτε εδώ. Αφήστε τα ζυμαρικά λίγο να τραβήξουν από τη σαλτσούλα. Θα δέσουν αυτόματα. Δεν είναι φανταστικό, ε? Πάρα πολύ θρεπτικό, πάρα πολύ υγιεινό, πάρα πολύ φρέσκο, πάρα πολύ εύκολο. Βγάζουμε από τη φωτιά. Θα συνεχίζει να δένει το φαγητό μας. Και ήρθε η ώρα για τα φρέσκα μυρωδικά που σας έλεγα. Δυόσμος και βασιλικός. Εδώ. Ψιλοκόβουμε. Εδώ. Λίγο φρέσκο πιπέρι. Έως πολύ. Το αλάτι το αφήνω πάνω σας. Συνήθως όταν προσέχουμε τη διατροφή, προσέχουμε και τα αλάτι. Οπότε μην το παρακάνετε. Και θέλω το ξύσμα από 2 lime. Σε περίπτωση που δεν έχετε lime, μπορείτε να βάλετε λίγο λεμονάκι. Μια χαρά θα δουλέψει και αυτό. 1, 2. Παναγία μου. Μυρίζει τόσο φρεσκάδα. Δυόσμος, βασιλικός, lime. Και όλα αυτά παντρεύτηκαν στην εντέλεια. Κοιτάξτε εδώ. Η σάλτσα είναι πάρα πολύ απλή. Πάρα πολύ εύκολη. Και σίγουρα είναι πάρα πολύ υγιεινή. Λοιπόν, όση ώρα αφήσαμε στο τηγάνι ήταν αρκετή για να μην μείνει τίποτα από σάλτσα. Το βλέπετε. Το βλέπεις.
Γιατί όλη η σάλτσα έχει ενσωματωθεί πλήρως με τα ζυμαρικά μας. Παναγία μου. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει, είναι φανταστικό. Λίγο τυρί κρέμα και αρκετό νεράκι του βρασμού, πιστέψτε με, θα σας δώσει τα πιο νόστιμα ζυμαρικά. Είναι η πιο εύκολη, γρήγορη και ποιοτική σάλτσα που μπορείτε να ετοιμάσετε. Να βάλω λίγο ακόμα, έτσι δεν είναι? Ωχ, Παναγία μου. Φανταστικό. Και τώρα ήρθε η ώρα για τα σπαράκια μας. Εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Τα σπαράκια μας εντάξει είναι ακόμα ζωντανά. Και εδώ. Και βέβαια λίγος γιόσμος από πάνω. Λίγος φρέσκος βασιλικός. Εδώ. Αφήστε να υπάρχει. Μας αρέσει εδώ. Και πιπέρι. Και οπωσδήποτε λάδι. Το λάδι που έχουμε βάλει στη συνταγή μας είναι ελάχιστο. Τα λιπαρά που έχουμε βάλει είναι ελάχιστα. Οπότε είναι φανταστικό. Για τη healthy μακαρονάδα με σπαράγκια, high protein. Σε μια κατσαρόλα με νερό που βράζει, ρίχνουμε αλάτι και βράζουμε τα σπαγκέτι. Σοτάρουμε σε ένα τηγάνι με ελαιόλαδο το κρεμμύδι και το σκόρδο. Ρίχνουμε το θυμάρι και το ginger τριμμένο. Αφαιρούμε το σκληρό μέρος από τα σπαράγκια και στη συνέχεια ξεφλουδίζουμε με έναν αποφλοιωτή το κάτω μέρος από τα σπαράγκια. Τα κόβουμε σε 3 κομμάτια και τα βράζουμε μαζί με τα σπαγκέτι για 1 με 2 λεπτά. Αφαιρούμε τα σπαράγκια με μια τρυπητή κουτάλα και το σοτάρουμε μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο. Προσθέτουμε το τυρί κρέμα, λίγο από το νερό που βράζουν τα ζυμαρικά και ανακατεύουμε. Σουρώνουμε τα σπαγκέτι, τα ρίχνουμε στη σάλτσα με τα σπαράγκια και ανακατεύουμε. Αφαιρούμε από τη φωτιά, προσθέτουμε τον δυόσμο, τον βασιλικό, πιπέρι και το ξύσμα από τα λάιμ. Σερβίρουμε τη μακαρονάδα με τα σπαράγκια, γαρνίρουμε με δυόσμο και βασιλικό, ρίχνουμε πιπέρι και λίγο ελαιόλαδο. Και θα δοκιμάσω. Παναγία μου. Είναι φανταστικό να μπορείς να φας ένα φαγητό και να μην έχεις καθόλου τύψεις για το πόσο θα φας. Όλη η πρωτεΐνη που χρειαζόμαστε υπάρχει σε αυτή την μπουκιά. Μόνο καλή πρωτεΐνη, μόνο καλά λιπαρά, μόνο καλός υδατάνθρακας, μόνο λαχανικά από τα σπαράγκια. Πραγματικά έχει τα πάντα όσα χρειαζόμαστε. Και από γεύση, μοναδική. Άντε γεια, φίλε. Άντε γεια. Σπαραγκιά έχουν ψηθεί στην εντέλεια. 1-2 λεπτάκια ίσα ίσα στο νερό και λίγο σοτάρισμα ήταν αρκετό για να τα κάνει τέλεια. Τραγανά, αλτέντε, αλλά συγχρόνως βρασμένα.